Ναι, δώρον πεφυνάς, Άγιος Ειμής των Πανάγιων, δόξα σας λόγων υγιασμένων. Ιωάννης εκ Θείας Αγίας μόνα της βόσης Πατέρος Ιε Χριστόν τον Θεό τη δεκάτη έκτη του μηνός Μαΐου. Θεοδόρου οσίου του Υγειασμένου, αυδά αυδιησού επισκόπου και των συναυτής μαρτύρων, Ισαακίου Σιμεών και βαχθισόη των μαρτύρων, των Αγίων Τεσσαράκοντα Αβάδων και οσιομαρτύρων της Μονής του Αγίου Σάβα του Υγειασμένου, Πέτρου Μάρτυρος του Εμβλαχέρνες, Νικολάου του Μυστικού, Πατριάρχου Κωνσταντινούπόλεως, Βάρα Οσίου, Νεαδίου του Θαυματουργού, Θωμά Επισκόπου Ιεροσολύμων. Ο Όσιος Θεόδωρος ο ιγιασμένος, τέταρτος αιώνας μετά Χριστόν. Καταγόταν από τα μέρη της Αιγύπτου, από γονείς ευσεβεστάτους και πλουσίους. Ενώ ακόμη ήταν μικρός και ζούσε με τους γονείς του, υποβαλόταν σε άσκηση και ένιωθε ακατανίκητη έλξη προς τον μοναχικό βίο. Αναχώρησε και μετέβη στην ερημική τοποθεσία της Θηβαίδος της Αιγύπτου, στον Νείλο ποταμό, κοντά στον μεγάλο ασκητή Όσιο Παχώμιο, του οποίου υπήρξε θαυμαστής και μιμητής των αρετών. Όταν η μητέρα του, αναζητώντας τον, έφθασε στο μοναστήρι, και του ζήτησε να επιστρέψει στο σπίτι, ο νεαρός τότε Θεόδωρος αρνήθηκε και η ίδια η μητέρα του προτίμησε να παραμείνει και εκείνη εκεί, σε διπλανό γυναικείο μοναστήρι, για να σώσει την ψυχή της. Μετά από την κοίμηση του Οσίου Παχομίου, την φροντίδα και την διοίκηση των μοναστηριών και την καθοδήγηση των μοναχών, ανέλαβε ο Θεόδωρος ο οποίος συνέχισε το έργο του προκατόχου του, διδασκάλου του και συνασκητή. Με την άσκηση και την απάθεια έφτασε σε μέγα ύψος αρετής και αγιότητος. Γι' αυτό και αξιώθηκε να λάβει την προσωνυμία του υγιασμένου. Ο Μέγας Αθανάσιος που επισκεπτόταν τα μοναστήρια της Θηβαΐδας, θαυμάζοντας το έργο και την αγιότητα του Θεοδόρου, τον πρόβαλε ως παράδειγμα προς μίμησιν. Οι Άγιοι Μάρτυρες Αυδά Σαυδιησούς ο Επίσκοπος και οι μαζί με αυτούς 16 πρεσβύτεροι, 9 διάκονοι, πέντε μοναχοί και 7 παρθένες. Ήταν χριστιανοί της Εκκλησίας της Περσίας. Ο Αυδιησούς επισκόπευε στην πόλη Βιθχασχάρ και καταγγέλθηκε από τον ίδιο τον ανιψιό του ότι αυτός και ο Αβδάς, καθώς και άλλοι 38 χριστιανοί, διέβαλαν το περσικό θρήσκευμα προκειμένου να προσιλητίζουν προς τον Ιησού Χριστό. Ανακρινόμενοι αυτοί δεν αρνήθηκαν ότι διδάσκουν τον Λόγο του Θεού και το θεωρούσαν μάλιστα καθήκον τους να αποσπούν ανθρώπους από τα δίχτυα της πλάνης με τον θεμητό τρόπο της διδασκαλίας. Τότε ο Αρσίθ, ο αδερφός του βασιλέως, διέταξε και τους έδεσαν με σχοινιά σφιχτά, τόσο ώστε να σπάσουν τα κόκαλά τους. Αυτό συνεχίστηκε για επτά ημέρες. Τότε ο Αρσίθ νόμισε ότι το θάρρος τους θα είχε πέσει και τους προσκάλεσε να φάγουν ιδολόθητα. Εκείνοι αρνήθηκαν και ενισχύθηκαν μάλιστα περισσότερο όταν στην συντροφιά τους προστέθηκε και ο γενναίος αθλητής του Χριστού Αβδάς, ο οποίος είχε συλληφθεί εκείνη την στιγμή. Τότε διατάχθηκε ο αποκεφαλισμός τους και έτσι όλοι έλαβαν το αμάραντο στεφάνι της αιώνιας δόξης. Του μετσόβου των γόνων και τρικάλων το καυχήμα και των παλεμαρτύρων μιμητήν και ομοτρόπων Νικόλαον τιμήσομεν ολίδων τους πίστιαν ακράζοντας. Δόξα το δε δοκό της ισχύν, δόξα το σε στεφανός αντί, δόξα το ενεργό Ο Άγιος Νεομάρτης Νικόλαος εκμετσόβου Γεννήθηκε στο Μετσόβο απογονής Ευσεβίης και νέος ακόμη ανεχώρησε στα τρίκαλα όπου εργαζόταν ως υπάλληλος σε αρτοπολίον. Εκεί τον εξαπάτησαν οι Τούρκοι και τον ανάγκασαν να απαρνηθεί το Χριστό. Συνεστανόμενος όμως το αμάρτημα της αποστασίας του, επέστρεψε στο Μέτσοβο και ζούσε χριστιανική ζωή. Κάποτε όμως ήλθε στα Τρίκαλα για να πουλήσει δαδί, να πουλήσει ξύλα. Και κάποιος Τούρκος Κουρέας τον αναγνώρισε και τον απειλούσε ότι θα τον προδώσει. Ο Νικόλαος για να εξασφαλίσει τη σιωπή του Τούρκου Κουρέα παρέδωσε σε αυτόν όλο το φορτίο από δαδί και του υποσχέθηκε κάθε χρόνο να του φέρνει το ίδιο φορτίο. Αργότερα όμως ο Νικόλαος μετενόησε. Προσήλθε σε πνευματικό, εξομολογήθηκε και επεζήτησε το μαρτύριο. Την επόμενη λοιπόν χρονιά ήλθε στα Τρίκαλα και δεν έφερε στον Τούρκο Κουρέα το υποσχόμενο φορτίο δαδιού. Ο Τούρκος τον πρόδωσε και ο Νικόλαος οδηγήθηκε αμέσως στον κριτή. Στο κριτήριο ομολόγησε με θάρρος την πίστη του στο Χριστό, παρά τις κολακίες και τους φοβερισμούς των Τούρκων. Τότε τον έριξαν στην φυλακή και υπέμεινε καρτερικά βασανιστήρια, πίνα και δίψα. Όταν οδηγήθηκε για δεύτερη φορά σε ανάκριση στο κριτήριο, αποδείχθηκε ασάλευτο στην πίστη του. Τότε οι Τούρκοι πήραν την απόφαση και τον έκαψαν ζωντανό στη φωτιά στις 17 Μαΐου του 1617. Με δωροδοκία των στρατιωτών, ένας ευλαβής χριστιανός πήρε την Αγία του Κάρα και την έκρυψε σε μία τρύπα που άνοιξε για αυτό το σκοπό στον τοίχο του σπιτιού του. Τα χρόνια πέρασαν, ο ιδιοκτήτης κοιμήθηκε χωρίς να αποκαλύψει το θησαυρό που υπήρχε στο σπίτι του και ο νέος ιδιοκτήτης με περιέργεια παρατήρησε ότι το δωμάτιο ευωδίαζε. Τελικά με εμφάνισή του ο νεομάρτυρας αποκάλυψε την ταυτότητά του. «Είμαι ο Βλαχονικόλας από το Μέτσοβο» καθώς επίσης και την θέση του λιψάνου του. Η Αγία Κάρα φυλάσσεται στην Μονή Βαρλαά μετεώρων και θυμίζεται σαν διοκτική και απολεστική των ακρίδων. Τε στον σών Αγίων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.